Λοιπόν, μάλλον δεν τα καταφέρνω καλά με τα live. Προσπάθησα να κάνω ένα πριν λίγο και όπως καταλάβατε, bad connection. Εντάξει, καλά πάμε. Μου είπε ο Γρηγόρης, δεν βλέπω τότε. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουν καλό σήμα τώρα, αυτό που ήθελα να σας πω είναι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί λένε ότι είναι η μέρα της αγάπης. Η μέρα αυτή που δεν ξέρω γιατί γιορτάζεται μία φορά το χρόνο. Είναι ωραίο να τη γιορτάζεις, αλλά καλό θα ήταν να την έχουμε μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας κάθε μέρα και κάθε ώρα. Γιατί η αγάπη δεν είναι κάτι που το φοράς και μετά το βγάζεις, ή το έχεις μαζί σου σαν τρόπο σκέψης και σαν αντίδραση, ή είναι ψεύτικο. Σίγουρα έχει πολλές μορφές. Έχει την ερωτική μορφή, την συγγενική μορφή, τη φιλική, όπως και να έχει, την αγάπη, και είναι καλό. Να έχετε λοιπόν το καλό στη ζωή σας, γιατί μόνο αυτό θα σας βγάλει παραπέρα κατά τη γνώμη μου. Δεν οδηγεί κάτι όπως κακόπινες σκέψεις και το αντίθετο της αγάπης. Ας αρχίσουμε να αγαπάμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τους άλλους, να αγαπήσουμε τα μαλλιά αυτά, ας πούμε, να αγαπήσουμε τα λάθη μας, τις επιλογές μας και να μπορέσουμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Γιατί όταν αγαπάς, είτε στο βγάζει ένας άνθρωπος, είτε φίλος ή οποιοδήποτε, σου δίνει κίνητρο και νόημα. Να έχετε λοιπόν πολλούς τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σας, έστω και μία, είδες γιατί πάει μπροστά. Μία κοπέλα ή ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα παρεάκι να σας το βγάζει για να μπορέσετε να χαίρεστε κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα, και να μην ασχολείστε με το κακό του άλλου. Ακόμα και όταν δεν ασχολείσαι να κάνεις κακό, αγάπη είναι γι' αυτό, αγάπη δίνεις. Ας είμαστε λοιπόν αγαπημένοι και με οποιοδήποτε τρόπο, μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε λίγο χαμογελαστοί περισσότερο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και να αγαπάτε και να αγαπιέστε στη ζωή σας κάθε μέρα και κάθε λεπτό. Να είστε καλά.